πρώτη μέρα εφαρμογής του μέτρου της αναστολής. Οι εργαζόμενοι εδώ, οι ανεμβολίαστοι συνάδελφοι, είμαστε όλοι παρόντες. Κάναμε μια παράσταση στον διοικητή του νοσοκομείου πριν από 3/4 και του ζητήσαμε να μας πει εάν οι συνάδελφοι θα μπουν για εργασία ή όχι. Είπε ότι περιμένουμε κάποια στιγμή θα βγει χαρτί για διαπιστωτική πράξη για αναστολή εργασίας, αλλά στη συνέχεια μας είπε ότι μπορεί κάποιος και σήμερα ακόμη να πάει να εμβολιαστεί και δεν τρέχει τίποτα, θα πάει κανονικά στη δουλειά. Κάτι που αντιβαίνει αυτά που έχει ψηφίσει η κυβέρνηση. Έτσι είναι, έρχεται σε αντίθεση. Γιατί κανονικά σήμερα όποιος εμβολιαστεί θα πρέπει, αν κάνει μονοδοσικό μετά από 14 μέρες και αν είναι από τα άλλα εμβόλια, τότε θα έρθει στην επιστροφή του μετά από 1,5 μήνα. Άρα τον 1,5 μήνα θα είναι σε αναστολή εργασίας. Πήγαμε και στο γραφείο προσωπικού που είναι το καθήλυνα αρμόδιο για να εκδώσει τις διαπιστωτικές πράξεις. Δεν υπάρχει τίποτε, περιμένουν οι οδηγίες, δεν συμβαίνει τίποτε. Ο παραμύθι της κυβέρνησης, το αφήγημα ότι μία του μηνός φεύγουν όλοι σε αναστολή, δεν εφαρμόζεται. Και βέβαια υπάρχει και πίεση ακόμη και σήμερα να πάνε να εμβολιαστούν κάποιοι και μπορούν να συνεχίσουν τη δουλειά τους. Στην ουσία παίρνουν πίσω δια της διολυστήσεως το μέτρο της αναστολής. Πώς είναι η ανεμβολιαστή? Εδώ περίπου είναι γύρω στα 70 με 80 άτομα. Κάποιοι συνάδελφοι, έχουμε ανοιχτή συνέλευση, κάποιοι συνάδελφοι είναι στα τμήματα και δουλεύουν κανονικά.